Πανελλήνια Γιορτή Θυλασμού και Μητρότητας συμμετείχε το Ρέθυμνο με την εθελοντική ομάδα υποστήριξης της πόλης, όπου γονείς με παιδιά έστειλαν το πιο όμορφο μήνυμα για τη σπουδαιότητα του μητρικού θυλασμού. Πλέον το θέλουμε να εστιάσουμε πιο πολύ στη βοήθεια προς τη Λεχώνα, από τα μαιευτήρια, από τα νοσοκομεία, από τις κλινικές. Θέλουμε να υπάρχουν ΜΕΕΣ που να έχουν γνώσεις θυλασμού, να μπορούν να υποστηρίξουν τις μητέρες, παιδίατροι, γενικότερα επαγγελματίες υγείας που να μπορούν να υποστηρίξουν μία μητέρα να θυλάσει το μωρό της. Είναι στη διακριτική ευχαίρεια της μητέρας βέβαια, αν εκείνη νιώθει άβολα, μπορεί να σκεπάσει το μωρό, αλλά αυτό λέμε ότι δεν θα πρέπει να αισθάνεται άβολα, γιατί εκείνη τη στιγμή δεν κάνει κάτι κακό ή κατακριτέο, θυλάζει το μωρό της, πεινάει το μωρό της, άρα πρέπει να φάει το μωρό της. Είναι πια κάτι που έχει αποενοχοποιηθεί, γι' αυτό και βλέπουμε μαμάδες να θυλάζουν σε δημόσιους χώρους, πράγμα που πριν ας πούμε από 10 ή 15 χρόνια ήταν αδιανόητο. Η γυναίκα είναι ένα κόσμημα το ότι θυλάζει, το ότι φέρνει στη ζωή ένα παιδί και το φροντίζει στον πρώτο του χρόνο και στο δεύτερο. Θα έπρεπε αυτό από μόνο του να της προσδίδει κύρος και όχι να θεωρείται ντροπή ή να νιώθει αμηχανία που πρέπει να θυλάσει. Η εκδήλωση αυτή ενώνει όλες τις γυναίκες που θυλάζουν, θύλασαν ή προσπαθούν μέσα σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό πνεύμα, αναδεικνύοντας την πιο φυσική πράξη στο μοναδικό ταξίδι της μητρότητας. Όλες οι μανούλες πρέπει να προσπαθούν να θυλάσουν, γιατί είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και δυστυχώς στις μέρες μας όλοι το κατακρίνουν. Έχω βρεθεί και εγώ σε αυτή τη θέση, δηλαδή να θυλάσω και να υπάρξει άνθρωπος που να με κατακρίνει εκείνη την ώρα. Εγώ προσωπικά θυλάζω σχεδόν 6 χρόνια, οπότε για μένα είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό. Και η αλήθεια είναι ότι και μέσω αυτής της ομάδας εδώ έχουμε καταφέρει να βοηθήσουμε πάρα πολύ κόσμο, κόσμο που δεν ήξερε, κόσμο που προσπάθησε και δεν κατάφερε, που πίεσε τον εαυτό του και τα κατάφερε, γιατί τελικά είναι πολύ πιο εύκολα όπως το νομίζουμε. Είναι πολύ ωραία. Μου θυμίζει πολύ τις αναμνήσεις πριν 12 χρόνια και ειδικά ο θυλασμός, εγώ το πρώτο τον είχα θυλάσει 13 μήνες και έχω πάρα πολλές αναμνήσεις όμορφες. Παράλληλα, στόχος του Δήμου Ρεθύμνου είναι η δημιουργία μιας γωνιάς θυλασμού στην πόλη που θα καλωσορίζει μητέρες ντόπιες και επισκέπτριες ανταποκρινόμενο στα ευρωπαϊκά πρότυπα.